Ευχαριστούμε όλους που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλόγων Προβολήμους για το μέχρι τις 7 του επόμενου μήνα. Πάνω σε αυτό το θέμα, η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους τοπικούς συλλόγους, το πρώτο βήμα που έκανε ήταν να επισκεφθεί τον Διευθυντή των Ταχυδρομείων Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης στη Θεσσαλονίκη, ότι πλέον η απόφαση είναι ηλυμένη και εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω για να μπορέσουμε τουλάχιστον σε πρώτη φάση να πάρουμε την αναστολή του κλεισίματος. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα θέλαμε να κινηθούμε όλοι και ως Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεχίσει και εκείνη το κατάστημα. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κλείσει κανένα κατάστημα στην περιοχή μας, ειδικά στον Δήμο μας. Είναι η πιο απομακρυσμένη περιοχή από την Βόλη των Σερών, γι' αυτό θα θέλαμε να παραμείνουν τα ΕΤΑ εδώ ανοιχτά. Ο πληθυσμός μας εξάλλου, όλοι το παραδεχόμαστε, είναι αρκετά σε αρκετά μεγάλη ηλικία και δεν επιτρέπεται να μακρυκινούνται από την μία περιοχή στην άλλη για να εξυπηρετηθούν. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Γι' αυτό σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν και ο Δήμαρχος έχει στείλει κοινοποίηση προς τους βουλευτές του Νομού Σερών, Κωνσταντίνο Καραμαλή, Φωτεινή Αραμπατζή, Αφροδίτη Σταμπολή, Μαρία Κόλια Τσαρουχά, Μιχάλη Τζελέπη και Αναστάσιο Μεγαλομίστακα. Θέμα: λειτουργία ταχυδρομικού καταστήματος στον ΕΛΤΑΠ στο Ροδολίβος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διοικητά, δυσάρεστη έκπληξη για τους κατοίκους του Ροδολίβος αποτέλεσε η ξαφνική και αναπάντεχη απόφαση της διοίκησής σας για το κλείσιμο του καταστήματος στον ΕΛΤΑΠ στο Ροδολίβος, πρωτεύουσα του Δήμου Αμφίπολης. Πρόκειται σίγουρα για μια απόφαση δυσμενή για όσους ζουν στην περιοχή και κυρίως για τους ηλικιωμένους που αποτελούν και την πλειοψηφία των κατοίκων. Τα ΕΛΤΑ, έστω και αν διέπουν, της ιδιωτικής οικονομίας, έχουν ως δημόσιος φορέας την υποχρέωση να αποτελούν τον κοινωνικό αναπτυξιακό τους ρόλο, συμβάλλοντας στη διατήρηση και την ανάπτυξη της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο. Η κατάργηση του καταστήματος στο Ροδολίβος είναι βέβαιο ότι δεν βοηθά στην άνθηση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της τοπικής οικονομίας. Πέρα από οποιοδήποτε οικονομικό κριτήριο που προτάσσει για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, εμείς σταθερά θα υπενθυμίζουμε ότι η κοινωνική ευθύνη του κράτους απέναντι στους απομακρυσμένους κατοίκους της περιφέρειας. Η απόφαση που λήφθηκε τόσο ξαφνικά και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση, πιστεύω και την ίδια την πολιτεία πολλές φορές έχει δείξει την ευαίσθητη πλευρά της σε τέτοιου είδους κείμενα. Είμαστε πεπισμένοι ότι με συνεννόηση μπορούμε να βρούμε λύσεις ωφέλιμες για όλους, έτσι ώστε να αποφευθούν τα προβλήματα που λειτουργούν αποτρεπτικά για τη συνέχιση και την ανάπτυξη της ζωής στην ελληνική ύπαιθρο. Για όλους αυτούς τους λόγους, ευχαριστώ τον Δήμαρχο για τις δύο επιστολές που θα κοινοποιηθούν, όπως αναφέρει, και προς τη διοίκηση και προς τους υπόλοιπους που είναι υπεύθυνοι για αυτό το θέμα. Θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο. Έχουμε εξηγήσει ακριβώς την επιστολή και δείχνουμε καθαρά τη θέση μας ότι δεν θέλουμε καμία υπηρεσία στο Δήμο μας, απ' άκρη σ' άκρη, να αναστείλει τη λειτουργία της. Γίνεται μεγάλος αγώνας εμείς εδώ πλέον στο Δήμο να μην υπάρχει καμία αναστολή, να λειτουργούν όπως λειτουργούν, έστω και αν ο πληθυσμός μας μειώνεται. Είμαστε μια απομακρυσμένη περιοχή. Τα δύο ταχυδρομεία είναι απαραίτητα στο Δήμο, μιας και το ένα που είμαστε εδώ στη έδρα του Δήμου εξυπηρετεί και τον πρώην Δήμο Αμφίπολης, όπου η απόσταση των κερδίδιων μέχρι την πρώτη είναι πολύ μεγάλη και με κάθε τρόπο θα προσπαθήσουμε να αναστείλουμε
αυτή την άδικη απόφαση που έχει ληφθεί. Νομίζω ότι τους λόγους σας τους ανέφερε και ο κ. Γονταλής, αναφέρονται στην επιστολή μου και θα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να αναστείλουμε αυτή την απόφαση. Ήδη έχουμε προγραμματισμένο συμβούλιο, γι' αυτό στείλαμε και την επιστολή, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο να βγει μια πρόσκληση να γραφεί απόφαση, γι' αυτό κάνουμε την επιστολή. Στο προγραμματισμένο συμβούλιο που έχουμε, ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει μέσα στο μήνα το συμβούλιο, γιατί μετά δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα άλλο συμβούλιο, θα ληφθεί σαν θέμα κανονικά. Από την Αρχά Θεσσαλονίκης Ανατολικής της Μακεδονίας, την εξής επιστολή, επιστολή διαμαρτυρίας. Κύριε Περιφερειακή Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας, η επίσκεψή μας σήμερα, Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, έχει ως σκοπό να ενημερωθούμε για τους λόγους για τους οποίους προχωράτε στο κλείσιμο του καταστήματος στον ΕΝΤΑ Ροδολίβος. Σας ενημερώνουμε ότι το Ροδολίβος είναι η έδρα του Δημοαρχείου Χριστού Νομού Σερών και συγχρόνως το χωριό με το μεγαλύτερο σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο πληθυσμό σε όλο το Δήμο Αμφίπολη. Ως εκ τούτου, στο Ροδολίβο εδρεύουν το Δημαρχείο Αμφίπολης, το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίπολης, η Μάχη Περιφερειακής Υπηρεσίας και η Υγεία του Ροδολίβου, Ειρηνοδικείο, υποθηκοφυλάκιο του Δήμου, επίσης η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Συμβολιογραφείο, το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και το κτηματολόγιο του Δήμου Αμφίπολης. Και ακόμη το πιο σημαντικό είναι ότι στο Ροδολίβος δραστηριοποιούνται 110 περίπου επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και πάνω από 15 γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί, εκατοντάδες γεωργοί και αγρότες, καθώς και περίπου 1.000 συνταξιούχοι όλων των ταμείων που εξυπηρετούνται από το κατάστημα του ΕΝΤΑ Ροδολίβους. Θα πρέπει επίσης να αναφέρω αν το συγκεκριμένο κατάστημα είναι κερδοφόρο για την επιχείρηση. Τέλος, σας ενημερώνουμε πως το αδικαιολόγητο κλείσιμο θα επιφέρει μεγάλη δυσφορία και αναστάτωση και ξεσηκωμό στους κατοίκους και όχι μόνο του Ροδολίβους, αλλά όλων των χωριών του Δήμου Αμφίπολης. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των ΕΝΤΑ Ροδολίβους θα περιοδοτήσει πλήθος αντιδράσεων από όλους τους φορείς και τους κατοίκους του τόπου μας. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε και παραλάβατε συγκεκριμένο σημείωμα. Αυτό έγινε προχθές, είπαμε, 5 Απριλίου. Την επιστολή αυτή ήταν οι Σύλλογοι Ενεργοί Πολίτες Ροδολίβους, Μουσικοδραματικός Σύλλογος Ροδολίβους, Σύλλογος Γυναικών, Πολιτιστικός Σύλλογος, Επαγγελματίες και το Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ροδολίβους. Προς το παρόν είμαστε σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να τονίσει κάτι άλλο. Μπορεί να ξαφνιαστήκαμε κάπως με τη χρονική συγκυρία του κλεισίματος του καταστήματος εδώ στο Ροδολίβος. Σίγουρα όμως δεν θα έπρεπε να ξαφνιάσει όλους όσους ασχολούνται με τα κοινά του Ροδολίβους, γιατί πραγματικά φαινόταν ότι το κατάστημα πήγαινε για να κλείσει, ότι δεχόταν από παντού απειλές. Βλέπαμε τη συγκυρία, ή θα έπρεπε να βλέπουν όλη τη συγκυρία, ότι τα καταστήματα των ΕΝΤΑ σε όλη την Ελλάδα προσπαθούν να μειωθούν και άρα βρισκόταν σε κίνδυνο. Στηρίχθηκε κατά την άποψή μου, θέσμα είναι αυτό που βλέπουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχήν, μην περιμένουμε από κανέναν, ούτε με χαρτιά, ούτε με επιχειρήματα τα οποία είναι σίγουρα επιχειρήματα που στέκουν, είναι πραγματικά επιχειρήματα, να τα ακούσουν και να σκεφτούν ότι πράγματι δεν πήραν υπόψη ούτε το κοινωνικό χαρακτήρα, ούτε τη γεωγραφική τοποθεσία, ούτε ότι είναι το μοναδικό κατάστημα σε πρωτεύουσα δήμου σε όλη την Ελλάδα που κλείνει, ούτε τίποτα άλλο. Τα ξέρουν πολύ καλά και παρόλα αυτά προχωρήσαν με πρόβαση αυτό το μικρό κέρδος που υποτίθεται βγάζουν ή δεν βγάζουν από εδώ. Νομίζω ότι σήμερα, αν φύγουμε από εδώ και πάμε στα σπίτια μας, ίσως και ότι κάναμε το καθήκον μας απέναντι σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε, θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να οργανωθούμε με συγκεκριμένα βήματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα πρέπει να το υπογράψουν οι πάντες, να δείχνει την αντίθεσή μας και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν τις συγκεκριμένα μέσα. Να μην μπορούν να προχωρήσουν να το κλείσουν. Πριν κλείσει, ξέρουμε ότι κλείνει, δεν ξανανοίγει. Το ίδιο έγινε και με το γυμνάσιο, έκλεισε και δεν ξανάνοιξε.
Δεν υπάρχει αναστολή. Πρέπει να προλάβουμε, έστω με δικαστικές αποφάσεις, μην περιμένουμε με πολιτικές αποφάσεις, γιατί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δύσκολα βγαίνουν πολιτικές αποφάσεις. Πρέπει άμεσα με δικαστικά μέτρα να κινηθούμε, να βάλουμε δικηγόρο, να προχωρήσουμε και στη συνέχεια συντονισμένα όλοι οι φορείς, θέλω να πιστεύω και με το Δήμο μαζί, να προχωρήσουμε για να κρατήσουμε ανοιχτό ένα ταχυδρομείο που έχει πολλές δεκαετίες λειτουργίας. Ένα ταχυδρομείο που πραγματικά συνεισφέρει στην οικονομία του τόπου μας, ένα ταχυδρομείο που είναι δεμένο μαζί μας. Νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Νομίζω κάποιος άλλος. Ευχαριστούμε τον Κώστα τον κύριο Δόμη. Παρακαλώ σας τον Γιώργο τον Βαγκατσή. Αγαπητοί συμπολίτες, είναι αλήθεια ότι ενός κακουμύρια έπονται. Δεν θα πω περισσότερα. Οι αποφάσεις αυτές, όσο και να θέλουν να κρύψουν κάποια πράγματα, είναι πολιτικές. Και οι πολιτικές αποφάσεις δεν μπορεί να τις ανατρέψει κανένας διοικητής, κανένας περιφερειάρχης. Τις ανατρέπει αυτός που ασκεί την πολιτική εξουσία. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κινηθούμε σωστά, πρέπει να πιέσουμε πολιτικά. Θα έπρεπε λοιπόν σήμερα, μη τι άλλο, οι βουλευτές του νομού μας να είναι εδώ. Να πούν την άποψή τους. Συμφωνούν, διαφωνούν και μαζί με αυτούς η Συντονιστική Επιτροπή του τόπου να κατεβεί στον Υπουργό, να κατεβεί στον Περιφερειάρχη, στον Κεντρικό Διοικητή και να τους πει ότι εμείς δεν θέλουμε να κλείσει το ΕΛΤΑ της έδρας του Δήμου. Για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Άρα λοιπόν η επόμενη κίνησή μας, πέρα από τα δικαστικά, από την μέτρα που πρέπει να πάρουμε δικαστικά, θα πρέπει να είναι να έρθουν εδώ οι βουλευτές, ενδεχομένως στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι παρόντες, να καλεστούν και να πάρουν θέση. Αν δεν πιέσουμε πολιτικά, δεν θα ανατραπεί η απόφαση. Αυτά και φυσικά σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανένας. Χρειαζόμαστε τους πάντες. Τους πάντες για το καλό του τόπου μας. Γιατί η αδράνεια θα φέρει και πολλά άλλα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ την Ιάννα Ιάντζη. Είναι αλήθεια ότι σήμερα ηχούν τα τύμπανα του πολέμου και ηχούν γιατί κλείνει το ταχυδρομείο στο Ροδολίος. Θα πρέπει όμως πρώτα να σκεφτούμε ότι αυτό δεν έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία. Έχουμε 20 χρόνια ιδιωτικοποιήσεων, έχουμε 20 χρόνια συγχωνεύσεων και καταργήσεων δημοσίων υπηρεσιών, έχουμε κλείσιμο σχολείων. Σήμερα ήρθε η ώρα για αυτούς να μας κλείσουν το ταχυδρομείο. Εμείς και σαν παράταξη, από την αρχή, συμμετείχαμε στη σύσκεψη των φορέων που έγινε για το ταχυδρομείο, για το κλείσιμο τότε, για την πιθανότητα του κλεισίματος του ταχυδρομείου, γιατί τότε δεν ήταν απόφαση, και η θέση μας είναι και παραμένει ίδια. Το ταχυδρομείο δεν πρέπει να κλείσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά το γράμμα, η μεταφορά, για μας πρέπει να είναι κρατική ευθύνη και όχι ιδιωτική πρωτοβουλία. Παραμένουμε λοιπόν σε αυτή τη θέση και λέμε ότι το ταχυδρομείο δεν πρέπει να κλείσει, δεν πρέπει να χαθούν θέσεις εργασίας, γιατί είναι μια σημαντική υπηρεσία για τον τόπο μας. Σε αυτή τη θέση θα είμαστε και θα ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Δήμαρχο να πάρουμε μια απόφαση όλοι μαζί, να συνεργαστεί το Δήμαρχος με τους επικεφαλείς, με τους τοπικούς φορείς και όλοι μαζί να το διεκδικήσουμε. Ευχαριστούμε την Άντζη. Ο Δημήτρης Βασιλιάδης, πρόεδρος Ενεργή Πολίτη. Θέλω απλώς να συνοψίσω, εάν κατάλαβα καλά, αν δεν κατάλαβα με διορθώσει κάποιος. Το μικρόφωνο πιο κοντά. Ναι. Θέλω να συνοψίσω σε τρεις σειρές αυτά που προανέφεραν οι ομιλητές υπουργοί. Ότι όλοι μαζί, ο Δήμος, οι τοπικοί φορείς, οι σύλλογοι, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι βουλευτές του τόπου, όλοι πρέπει να κάνουμε μία κίνηση, να κατεβούν στην Αθήνα και να μιλήσουν με τους υπεύθυνους, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Σαν πρώτη φάση όμως, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα είδος ασφαλιστικών μέτρων, ώστε
να σταματήσει τουλάχιστον η διαδικασία του κλεισίματος. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν άμεσα, γι' αυτό καλώ και το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει άμεσα και όχι στην προγραμματισμένη ημερομηνία και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να καλεστούν και οι τοπικοί βουλευτές. Και εκεί ο καθένας θα πάρει την ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση... Εκεί θα πάμε με φορολογία, θα πάμε με δύο, δεν πρέπει να τις αναφέρω τώρα, θα πάμε με δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Ελπίζουμε αυτές τις δύο προτάσεις να τις κάνουμε, να αλλάξουν τώρα το κλίμα και στο τέλος το δεκαδρομό να παραμείνει ανοιχτό. Πάντως θα πάμε με δύο συγκεκριμένες προτάσεις στον κύριο Αθανασίου στην Αθήνα.